φυλακή. Βέβαια. Η φυλακή είναι το καλύτερο μέρος. Το λέω εγώ που γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ μέσα. Τελικά, όπου και να είσαι, το ίδιο είναι. Πάντου υπάρχει εκμετάλλευση, καταπίεση και αδικία. Ξέρεις, Ισοβίτη, για μένα η φυλακή είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ενώ για σένα, ολόκληρος ο κόσμος είναι μια φυλακή. Μα που τα βρίσκω, πούστη. Γεια σου ρε Ισοβίτη με τη μεγάλη μύτη. Απορώ που το βρίσκεις το κέφι εδώ μέσα. Εγώ έχω συνέχεια κατάθλιψη. Είναι γιατί είσαι ο κουροσός και κακομύρης. Μια χαρά περνάμε ρε στη φυλακή. Όλη μέρα φάγει εξάπλα. Τι άλλο θες? Τι άλλο θέλω? Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι αρουραίος. Τι να γίνει τώρα, κανείς δεν είναι τέλειος. Εγκληματίες ρε, με πως εμένα ρε, εγώ θα πω κάτω στη γειτονιά ρε, να σας δώσω να τους με το σοκιοταλάκια ρε, καθάρματα ρε. Με την κατάθλιψη και την απογοήτευση δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να μάθω να βλέπω τη ζωή από την καλή της πλευρά, ακόμα και μέσα στη φυλακή. Σωστά, γιατί όπως έλεγε ένας παλιός κατάδικος, πάντα υπάρχουν ευχάριστες πλευρές στη ζωή και αν δεν υπάρχουν πρέπει να τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Σοφός άνθρωπος αυτός ο κατάδικος. Πράγματι, ποτέ δεν μάθαμε γιατί αυτοκτόνησε. Όταν βγω, θα σκοτώσω όλους αυτούς που είχαν σχέσεις με τη γυναίκα μου, όσο εγώ ήμουνα στη φυλακή. Όλους, πώς? Με ατομική βόμβα? Βλέπεις πόσο μεγάλωσε. Σου έχω πει να μην φέρεις το παιδί εδώ. Δεν θέλω να βλέπει ότι ο πατέρας είναι στη φυλακή. Μην είσαι ανόητος, δεν ξέρει ότι εδώ είναι φυλακή. Του λέω ότι ερχόμαστε στο ζωολογικό κήπο να δούμε τη ζεύρα. Να ο μπαμπάς. Πες μπαμπά, πες μπαμπά. Μπαμπά. Ωρε μπράβο, είναι πολύ έξυπνος, μου μοιάξε. Πόσο χρονό είναι τώρα? 8. Να, σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο γιος μου. Τον άλλο μήνα κλείνει τα 8. Δεν ξέρει ότι είναι στο φυλάκι. Του λένε ότι ο πατέρας του έχει πάει ταξίδι. Αλλά μου μοιάζει πολύ. Έτσι δεν είναι? Καθόλου. Ίσως ο πατέρας του να έχει πάει πράγματι ταξίδι. Πόσο θα ήθελα να έχω κι εγώ ένα γιο, είναι φοβερό να ξέρω ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ. Λοιπόν, Ισοβίτη, με 2 εκατοστάρικα την εβδομάδα μπορώ να παριστάνω ότι είμαι γιος. Θα σε φωνάζω πατέρα και θα σε αφήνω να μου δίνεις συμβουλές για το μέλλον. Άσε το μετάνιωσα, δεν θέλω γιο. Αλλά με 3 εκατοστάρικα την εβδομάδα μπορώ να παριστάνω ότι είμαι κόρη σου. Σταμάτα να με λες πατέρα. Μα δεν είπες ότι ήθελες ένα παιδί. Δεν κανονίσαμε εγώ να παριστάνω το παιδί σου και εσύ να μου δίνεις χαρτιλίκη. Δεν κανονίσαμε τίποτα. Μόνος τα κανόνισες. Εγώ είπα ότι θα ήθελα ένα κανονικό παιδί. Όχι ένα βρωμερό και άθλιο αρουραίο που να παριστάνει το παιδί μου. Ωραίος τρόπος. Τώρα ξέρεις ποιος θα φταίει αν σου γω κομπλεξικός θα μεγαλώσω. Στον τοίχο.
μια ζωγραφιά που μου φτιάξε ο γιος μου. Μπάνικα, έτσι. Έχει ταλέντο στη ζωγραφική. Αλλά όταν έχει για παράδειγμα ένα τέτοιο πατέρα, τι μπορεί να γίνει στη ζωή του? Επιτυχημένος παραχαράκτης. Έβαλα ένα ιδιωτικό ντετέκτιβ να παρακολουθεί τη γυναίκα μου. Δεν χρειάζεσαι ντετέκτιβ για να μάθεις ότι η γυναίκα σου σε κερατώνει, το ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτά είναι φήμες. Εγώ χρειάζομαι αποδείξεις, στοιχεία, φωτογραφίες. Μόνο που αυτή η ιστορία θα μου στοιχήσει ένα ντουνιά λεφτά. Μη σε απασχολεί αυτό. Θα τυπώσεις σε πολλά αντίτυπα τις φωτογραφίες που θα σου φέρει ο ντετέκτιβ και θα τις μοσχοπουλήσεις στους κρατούμενους. Κύριε, μετά από έρευνα που διενήργησε το γραφείο μας κατόπιν εντολή σας, οι υποψίες σας αποδείχθηκαν βάσιμες. Όσο καιρό εσείς βρίσκεστε στη φυλακή, η γυναίκα σας διατηρεί ερωτικές σχέσεις με διάφορα άτομα. Μαζί με την επιστολή μας θα λάβετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εν λόγω ατόμων. Το